Τεχνητή νοημοσύνη στο σπίτι, τεχνητή νοημοσύνη στο γραφείο, τεχνητή νοημοσύνη ακόμα και στον ύπνο μας. Ήταν το φετινό σύνθημα του μεγαλύτερου τεχνολογικού σόου της Ευρώπης, IFA 2018. Η βόλτα στους διαδρόμους του Μες Μπερλίν, του εκθεσιακού χώρου που παραδοσιακά τη φιλοξενεί, επιβεβαίωσε το γεγονός πως η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται για τα καλά και στο χώρο των οικιακών συσκευών, κάνοντας το σπίτι τόσο έξυπνο που βελτιώνει αισθητά την καθημερινότητά μας. Αν θέλετε να πάρετε μια γεύση, το σπίτι του μέλλοντος θα είναι κάπως έτσι. Πλυντήρια που θα αναγνωρίζουν μόνα τους το είδος των ρούχων και θα επιλέγουν το σωστό κάθε φορά πρόγραμμα. Κουζίνες που θα μαγειρεύουν έως και 3 φαγητά ταυτόχρονα σε διαφορετική θερμοκρασία το καθένα και χωρίς να συγχέονται μυρωδιές. Ψυγεία που θα μας δείχνουν χωρίς να τα ανοίγουμε το εσωτερικό τους ή θα μας προτείνουν συνταγές με βάση τα διαθέσιμα υλικά. Σκούπες που θα κάνουν μόνες τους όλη τη δουλειά, αποφεύγοντας τα αντικείμενα που βρίσκονται στο πάτωμα. Εξίσου έξυπνες γίνονται φυσικά και οι μαύρες συσκευές, με τους κατασκευαστές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε ήχο και εικόνα. Ακουστικά, ασύρματα ηχεία και άλλες λύσεις ήχου σε κομψά σχέδια, αμέτρητα χρώματα και με πολύ εξελιγμένα χαρακτηριστικά ήταν διάσπαρτες παντού. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στην κατηγορία του ήχου ήταν οι προτάσεις της Bang & Olufsen που κέρδισε το κοινό με την κομψότητά της, της JBL που κέρδισε τις εντυπώσεις με την πολύ καλή αντιστοιχεία ποιότητας τιμής και της Marshall που ήταν πιο rock και πιο έξυπνη από ποτέ με Google Assistant. Στην περίπτωση της εικόνας τώρα θα λέγαμε συνοπτικά ότι η ώρα του 8K έφτασε και στο χορό έχουν μπει ήδη Samsung και LG, ενώ ετοιμοπόλεμοι είναι και οι λοιποί μεγάλοι κατασκευαστές. Η τάση θέλει τις τηλεοράσεις να διαθέτουν μεγαλύτερη οθόνη και να προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα εικόνας. Όσον αφορά στους φορητούς υπολογιστές που παρουσιάστηκαν από αρκετούς κατασκευαστές στο πλαίσιο της IFA, έμφαση δόθηκε στην οθόνη, η οποία τις περισσότερες των περιπτώσεων έχει μικρά έως ανύπαρκτα περιθώρια, bezel-less που λέμε, και φυσικά στη χρηστικότητα που επιτυγχάνεται με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, της καρδιάς μας έκλεψε το ThinkPad Extreme, αλλά και το πολυμορφικό Yoga Syn30 της Lenovo. Λίγες ήταν οι ειδήσεις από τον τομέα των smartphones. Στις βασικές, να αναφέρουμε το Honor Play, το οποίο τοποθετήθηκε επιτέλους στα ευρωπαϊκά ράφια, το Xperia XZ3 της Sony, το οποίο αποδείχθηκε καλύτερο των προσδοκιών, καθώς και τον νέο επεξεργαστή της Huawei Kirin 980, ο οποίος αύξησε τις προσδοκίες για το νέο Mate 20 που περιμένουμε να δούμε τον Οκτώβριο. Τέλος, από την έκθεση δεν έλειψαν και τα χρηστικά και εφάνταστα gadget, όπως ρομποτική σκύλη, ηχεία τραπέζια, έξυπνες πάνες μωρών, συστήματα που προβλέπουν πότε θα πάτε τουαλέτα, ακόμα και τσάντες επενδυμένες με οθόνες ώστε να αλλάζουν εύκολα και γρήγορα σχέδια μέσω κινητού. Αν τώρα δεν σας εντυπωσίασε τίποτα από τα παραπάνω, ίσως να αναφέρουμε την έξυπνη, υπέρκομψη και επανάλαφρη σιδερόστρα Laura Star ή το υπέρυθρο στυλό της Αιγέ που αφαιρεί τις λακέτες στη στιγμή. Εμάς πάντως που κρύβουμε μία μέρη Παναγιώτερα μέσα μας, μας κατέπληξαν.